Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου σήμερα και έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο της Αλφα Τηλεόραση δύο από τους πιο γνωστούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς της Θεσσαλονίκης, από δύο από τα πιο δημοφιλή ραδιόφωνα της πόλης. Ας αρχίσω από την κυρία της παρέας, είναι η κυρία Μαρία Στήλου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κυρία Στήλου, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Και ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης από το Focus 103,6. Καλώς σας βρήκαμε, Δημήτρη. Σας ευχαριστώ και τους δύο που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Από μικρό παιδί ακούω ραδιοφωνικούς παραγωγούς στην τηλεόραση, γιατί ο κανόνας είναι να λες πόσο ωραίο είναι το ραδιόφωνο, αλλά για το ραδιόφωνο συνήθως μιλάμε σε άλλο μέσο στην τηλεόραση, να μου μιλούν για τη μαγεία του ραδιοφώνου. Και επειδή πρέπει να το ομολογήσω ότι εγώ δεν έχω ραδιοφωνική παιδεία, εμείς τα παιδιά που μεγαλώσαμε στην επαρχία ακούγαμε λιγότερο ραδιόφωνο από τις πόλεις, ποτέ δεν κατάλαβα σε τι συνίσταται ακριβώς αυτή η μαγεία. Για εσάς, κυρία Στήλου, πώς θα περιγράφετε αυτή τη μαγεία του ραδιοφώνου, τι είναι αυτό που το καθιστά ξεχωριστό και κάνει τους ανθρώπους που ασχολείται μαζί του να σνομπάρουν τα υπόλοιπα μέσα? Επειδή λειτουργεί μόνο η μία αίσθηση, η ακοή, ο ακροατής μπορεί να φαντάζεται οτιδήποτε. Και η μαγεία φτιάχνεται κομματάκι-κομματάκι από το ραδιοφωνικό παραγωγό, βάζοντας σε πειρασμό και τις υπόλοιπες αισθήσεις. Δηλαδή αυτό που ακούς να σε κάνει να μυρίζεις, να νιώθεις, ότι σε αγγίζουνε. Όλες οι αισθήσεις να παίρνουν μέρος μόνο και μόνο με την ακοή. Άρα αυτό να υποθέσω για τον άνθρωπο που δουλεύει στο ραδιόφωνο είναι κάτι που κάνει τη δουλειά του πιο εύκολη από ό,τι στην τηλεόραση που έχει την επαναυσότητα της εικόνας ή το αντίθετο? Η τηλεόραση είναι ένα άλλο συμβάν, θεωρώ πάρα πολύ σκληρό και πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ναι, είναι ένα πλεονέκτημα του ραδιοφώνου. Επίσης είναι πιο οικείο στον δέκτη. Ο ακροατής νιώθει πιο φιλικά απέναντι στο ραδιοφωνικό παραγωγό, παρότι ο τηλεθεατής στον τηλεοπτικό παραγωγό. Κύριε Βαραγιάννη, αυτό που είπε η κυρία Στήλου πρέπει να πω ότι... Αυτό που είπε η κυρία Στήλου έχει και ρίσκο. Διότι μπορεί να σχηματίζει, να χτίζει την εικόνα που λέει η Μαρία, και κάποια στιγμή, αν δεν είσαι σαν τη Μαρία, να χαλάσει όλη η εικόνα, έτσι. Οπότε έχει και ένα ρίσκο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι στην ουσία συνδυάζει και το γούστο σου με αυτό που ακούς. Δηλαδή, είναι μόνο για να φτάσει στο σημείο να ακούς κάποιον καθημερινά ή κάποιο σταθμό καθημερινά, έχεις κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Έτσι. Είτε η μουσική μπορεί να είναι αυτό, είτε τα θεματολογία, είτε ο τρόπος που προσεγγίζουν τα θέματα. Έτσι. Πρώτα δηλαδή είναι ένα πακέτο το οποίο σε οδηγεί σε αυτό, στο να χτίζει σιγά σιγά την εικόνα για αυτόν που ακούς καθημερινά και με τον οποίο νομίζει ότι γνωρίζει και καλά. Έτσι. Δηλαδή μετά από χρόνια, η Μαρία θα το ξέρει σίγουρα τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο, η ζωή μας είναι ανοιχτή πλέον έτσι, στο κοινό. Δεν έχουμε κρύψουμε τίποτα, τα ξέρουν σχεδόν όλα. Ποιους έχουν παντρευτεί, ποια είναι τα παιδιά μας, πότε έγιναν. Είναι ένα δηλαδή, στάδιο το οποίο είναι σε δεύτερο χρόνο έρχεται, αλλά είναι νομίζω εξίσου σημαντικό για να σε κρατήσουμε στο ραδιόφωνο. Πού οφείλεται όμως αυτή η ιδιαίτερη σχέση του ακροατή με το ραδιοφωνικό παραγωγό, που δεν είμαι σίγουρος ότι ισχύει με τον ίδιο τρόπο και στην τηλεόραση? Εγώ πράγματι. Νομίζω ότι είναι η καθημερινή επαφή. Δηλαδή, όταν είναι θέμα συνήθειας στο ραδιόφωνο και ρουτίνας. Είσαι στη διαδρομή συγκεκριμένες ώρες. Πηγαίνεις στη δουλειά σου κάθε μέρα, συγκεκριμένες ώρες, ενδεχομένως επιστρέφεις. Εκείνες τις ώρες, πιο πολύ εγώ νομίζω ότι θέλουν φωνές να ακούνε. Δηλαδή την ώρα της οδήγησης θέλει φωνή να ακούει. Ή και στο σπίτι κάποιος που είναι θέλει να ακούει φωνή. Δεν θέλει μουσική, απλά μπορεί να βάλει μουσική. Οπότε το να είσαι σε καθημερινή επαφή και να μαθαίνεις πράγματα από κάποιον συγκεκριμένο παραγωγό σου προκαλεί και δηλαδή φέρνει και αυτή την οικειότητα, μια οικειότητα ραδιοφωνική, ας πούμε, η οποία θεωρώ ότι αυτή είναι η μαγεία στην ουσία. Είμαστε και... η παρέα πολλών ανθρώπων ταυτόχρονα. Σε οποιοδήποτε χώρο και αν βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος, είτε είναι στο αυτοκίνητο, είτε είναι στο σπίτι, είτε είναι στη δουλειά. Και έχει και τη δυνατότητα πλέον να επικοινωνεί άμεσα και ζωντανά. Αυτό δεν γίνεται στη τηλεόραση, δηλαδή τώρα με τα social media, οποιοδήποτε μπορεί να σου γράψει ένα μήνυμα, παλιότερα να σου στείλει ένα SMS και παλιότερα, πιο παλιά, να σε πάρει τηλέφωνο. Βέβαια, αυτό το επιχείρημα είναι λίγο αμυντικό με την έννοια ότι γιατί το ραδιόφωνο να μην αναματράται στα ίσα με την τηλεόραση, αυτό το επιχείρημα ότι ναι, ακούω ραδιόφωνο σε συγκεκριμένες ώρες που δεν μπορώ να δω τηλεόραση. Και γιατί να μην μιλήσουμε για το δικό του κοινό που δεν θέλει να δει τηλεόραση και επιλέγει αυτόνομα το ραδιόφωνο ως μέσο ενημέρωσης ή διασκέδασης. Υπάρχει τέτοιος κόσμος? Βέβαια, υπάρχει. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά υπάρχει που έχει κλείσει την τηλεόραση γενικά. Το ραδιόφωνο σου προσφέρει τα χαρακτηριστικά της παρέας. Ενώ στην τηλεόραση χάνεται λίγο αυτό, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί με κάποιους άλλους οι οποίοι ακούν την ίδια εκπομπή να έχεις κοινά χαρακτηριστικά και αυτό μπορεί και χωρίς να το συνειδητοποιήσεις να δημιουργεί την αίσθηση της παρέας. Ίσως και ψευδέστηση.
Και ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι, είτε στο σπίτι, στη ζωή, είτε στο αυτοκίνητο, είναι πολύ μεγάλο επικοινωνιακό έτσι. Πάνω σου πω ένα μαξιλάρι, ας πούμε, να καθίσω στη μοναξιά μου και να περάσει η ώρα μου χωρίς να καταλάβω πολλά στην τηλεόραση. Έχει αλλού είδους προβληματισμούς. Αναφερθήκατε προ λίγο στην οικειότητα που δημιουργείται με τον, ανάμεσα στον ακροατή και στο ραδιοφωνικό παραγωγό και είπατε ότι ξέρουν τα πάντα για τη ζωή σας. Για αυτούς που δεν ξέρουν τόσα πολλά. Θα σας πειράζει να κάνουμε μια αναδρομή προσωπική για τον καθένα. Πώς το γνωρίσατε αυτό το μέσο που το αγαπήσατε? Αυτό ήθελα να σου πω ότι δεν ξέρω για τη Μαρία. Είναι θέμα τουλάχιστον στη δική μου την περίπτωση, αλλά και όσων γνώρισα στο ραδιόφωνο, καταπληκτικών συμπτώσεων. Δηλαδή. Συνήθως. Καταρχάς υπήρχε η τρέλα, έτσι. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για την αρχή της δεκαετίας του 80, θα έχουμε και τον Νικόλα μετά τον Κατανάκη. Εκεί είναι άλλη γενιά εκείνη, οι οποίοι είχαν την τρέλα με το να φτιάξουν τον πομπό τους, τον σταθμό τους, παράνομα, με το άγχος. Γιατί μιλάμε για μια δραστηριότητα η οποία ήταν στο κυνηγητό. Κάποτε ήταν και παράνομο. Βέβαια, ναι. Από εκεί και πέρα όμως, αν δεν ήσουν φίλος κάποιου, ο οποίος είχε ένα πομπό, και να πας και εσύ στο στούντιο, να μπει στο κλίμα σιγά-σιγά. Εγώ έτσι, ας πούμε, μπήκα στις πρώτες εκπομπές. Θυμάμαι στο Μανώλη του DJ, στο Μανώλη του Παπαδάκη, το ραδιόφωνο σταθμό που λεγόταν, νομίζω, Radio DJ, Νάτος και Νικόλας, στην Παπαδάκη, κάπου εκεί ανατολικά, όπου στην ηλικία των 15, κάποια ώρα την ημέρα, οι δύο θα έβαζε κανένα δύο δίσκους για να πάει ο Μανώλης να ακούσει με το ποδήλατο μέχρι που ακούγεται ο σταθμός. Μιλάμε για το 83-84. Μετά όμως είχε πολύ πλάκα, γιατί μόλις είχα επιστρέψει, είχα φύγει στη Γαλλία για σπουδές. Και τέλος πάντων ήμουν DJ στην πόλη, έπαιζα μουσική σε διάφορα μαγαζιά. Και πήγα στον Kiss FM, ο οποίος ήταν στον Ξαρχάκο μέσα τότε, στην Αγγελάκη στην αρχή, ήταν μέσα, στεγαζόταν εκεί το ραδιόφωνο του Γιώργου του Σερίδη, και πήγα να δω έναν φίλο μου ο οποίος έκανε εκπομπή. Λοιπόν, ο Γιώργος δεν οδηγούσε. Ο Σερίδης, ο Αλεξίου, το φιλαράκι μας, ο σκορπιμένος. Λοιπόν, δεν οδηγούσε και έπρεπε να πάει στη Βέρεια για ένα ραντεβού. Και λέει στον Τάσο, τον Τσικάρη που ήταν στην κονσόλα, έκανε εκπομπή του. Λέει: Τάσο, πρέπει να πας. Λέει: Δεν είχε εποχή με υπολογιστές να βάλεις κάτι να παίζει, έτσι. Και λέει ο Τάσος, ο φίλος μου, λέει ο Κώστας, μπορεί, λέει, να κρατήσει μία ώρα. Λέει: Μπορείς, μπορείς. Μπες, μου λένε. Μεσημέρι τώρα. Μπαίνω εγώ μία ώρα, δύο. Αλλά κάποια στιγμή μίλησα, άνοιξα μικρόφωνο, είπα μια καλησπέρα στον Κίσε Βέμπ κτλ. Και μόλις γύρισε ο Σερίδης, μου λέει: Αύριο σου δίνω τη μία την ώρα τη δική μου. Και κάπως έτσι έγινε μία. Ένα μπάσιμο, ας πούμε, στο ραδιόφωνο. Μετά ο Λευτέρης ο Μαρόγλου, μέσω ενός άλλου φίλου, με άκουσε μια μέρα και λέει: Το ξέρεις, το ξέρω. Και έτσι πήγα στον όμιλο του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Θέλω να σου πω μια σύμπτωση, η οποία έτσι, αν δεν πήγαινε εκείνη την ημέρα, είναι αυτό που λένε στη σωστή ώρα, το σωστό σημείο. Αν δεν πήγαινε εκείνη την ημέρα να δω το φίλο με τον Τάσο, μπορεί να μην ήμουν εδώ. Συνομότησε το σήμα, δηλαδή. Νομίζω στις πιο πολλές περιπτώσεις. Αναφέρατε το όνομα του Νίκου του Κατανάκη. Ιστορικό πρόσωπο για το ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε μέσω Skype μαζί μας την παρέα μας τον ραδιοφωνικό παραγωγό Νίκο Κατανάκη. Κύριε Κατανάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Όλα αυτά για μένα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με το ραδιόφωνο, οι οποίοι να συγκεντρώνουν, να έχουν την τύχη να έχουν δουλέψει και στις τρεις ιστορικές φάσεις του ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Πειρατής υπήρξατε ή μάλλον προλάβατε την εποχή του παράνομου ιδιωτικού ραδιοφώνου, έτσι δεν είναι? Πολλά χρόνια, ναι. Προλάβατε τους επαγγελματικούς μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ενημερώνουν τους κατοίκους στην πόλη και ασχολείστε και με το ιντερνετικό ραδιόφωνο. Ακριβώς, και οι τρεις φάσεις λοιπόν. Και το πειρατικό ραδιόφωνο και πάνω από 20 χρόνια επαγγελματικό και πλέον διαδικτυακό εδώ και 8 χρόνια. Ας δούμε την πρώτη και την τελευταία που είναι και οι διαφορετικές από αυτά που γνωρίζουμε εμείς οι υπόλοιποι. Τα χρόνια της πειρατείας. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να φάτε κόλλημα, όπως λέμε, με ένα μέσο που έδιωκε το ποινικά εκείνη την εποχή? Μπορεί να ήταν και λίγο το παράνομο που μας εξετάριζε τότε, φαντάζομαι. Ήταν το ότι δεν υπήρχαν ραδιόφωνα εκτός επικρατικά, οπότε θέλαμε να δώσουμε, να μοιραστούμε πράγματα με τον υπόλοιπο κόσμο, νομίζω. Δεν υπήρχαν ραδιόφωνα τότε, οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνουμε και εμείς το κομμάτι που θέλαμε. Μαζί με το παράνομο και την τρέλα της εφηβείας, νομίζω όλα αυτά σου δίνουν μια απάντηση. Τι το διαφορετικό δίνατε εσείς τότε σε σχέση με τα επίσημα, τα κρατικά ραδιόφωνα? Ειδήσεις δεν παίζατε προφανώς. Ακριβώς. Κοιτάξτε, το κάναμε με μεράκι. Οπότε το κάναμε με αγάπη. Δεν υπήρχαν συμφέροντα, δεν υπήρχαν λεφτά, δεν υπήρχαν τέτοιες διαμάχες μεταξύ μας. Το κάναμε μόνο και μόνο για να μοιραστούμε την αγάπη μας με την μουσική και να έχουμε την επικοινωνία με τον κόσμο. Τώρα είστε στην τελευταία, στην πιο προωθημένη φάση του ραδιοφώνου, που είναι το ιντερνετικό ραδιόφωνο. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό που κάνετε σήμερα είναι ο θάνατος του συμβατικού ραδιοφώνου και είναι το μέλλον. Στο μέλλον θα είναι τα ραδιόφωνα όλα ιντερνετικά. Δεν το ξέρω αν είναι έτσι.
σε αυτό που κάνετε σήμερα και σε αυτό που κάνατε πριν από 30 χρόνια στην πρώτη εκδοχή του πειρατικού ραδιοφώνου, βρίσκεται ομοιότητες. Δεν έχουν κάποια πάρα κοινά. Ομοιότητες, γιατί έχουν πάρα πολλά κοινά. Έχω ξαναβρεθεί εκεί που ήμουν. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, είμαι σπίτι μου, παίζω από το σπίτι μου, παίζω με το βρακί. Ξυπνάω δηλαδή και παίζω από το βρακί χρονικά από το κρεβάτι. Δεν τρέχω σε αποστάσεις, δεν πηγαίνω σε στούντιο, δεν έχω έξοδο από πανέλα. Ξυπνάω, παίζω στις ώρες που επιθυμώ. Και μπορεί να με ακούσει κάποιος στην άλλη άκρη του πλανήτη. Αυτό είναι. Τότε βέβαια η διαφορά ήταν ότι μόνο στην γειτονία φτάναμε. Τώρα φτάνουμε παντού και έχουμε την αίσθηση του πειρατικού ραδιοφώνου γιατί είμαστε σπίτι, όπως ξεκινήσαμε κάποτε στην εφηβεία. Άρα ξαναέρχεται όμως και το θέμα του κόστους. Το πειρατικό ραδιόφωνο, όπως και το ραδιόφωνο της νέας εποχής που είναι το ραδιόφωνο από το σπίτι, το ιντερνετικό, δεν έχει τα έσοδα μιας οργανωμένης επιχείρησης στα μεγέθη που έχουν μεγάλη ραδιοσταθμή. Πώς μπορεί να σταθεί τότε? Κοιτάξτε, εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, 12-13 άτομα περίπου, που παίζουμε από πολλά σημεία του πλανήτη. Συμβάλλουμε όλοι, βάζουμε ένα μικρό ποσό το μήνα για να πληρώνουμε τους σερβέρς και τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχουν κεραίες, χορτιάτι και τέτοια πράγματα. Ο καθένας τριμάρει στο σερβέρ που νοικιάζουμε. Και τα έξοδα είναι πολύ λίγα. Όπως βλέπετε, τα μηχανήματα λειτουργίας μπορεί να είναι και ένα απλό λάπτοπ και ένα headset που κάνει 3 ευρώ από κάποιο κατάστημα ηλεκτρονικών. Δεν υπάρχουν εκείνα τα έξοδα του στούντιου ή του δοκιματικού ραδιοφώνου. Καταρχήν, μόνο που γλιτώνει τα κιλοβάτ και τις κεραίες και όλα αυτά και το να νοικιάζει ένα στούντιο, αυτά λέει όλα. Μην παρεξηγήσετε το επόμενο ερώτημά μου. Σημερινοί σας ακροατές είναι οι άνθρωποι που σας άκουγαν τη δεκαετία του 70 στο πειρατικό ραδιόφωνο, είναι οι άνθρωποι που σας γνώρισαν στα μεγάλα ιδιωτικά ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης ή είναι οι πιτσιρικάδες που δεν έχουν ραδιόφωνο κλασικό στο σπίτι και ακούνε μέσω από τον υπολογιστή τους? Όχι, κοιτάξτε, είναι όλων των φάσεων ακροατές. Είναι ακροατές που ακολουθούν από το πειρατικό ραδιόφωνο ακόμα πάρα πολύ. Οι ακροατές που συνεχίζουν και ακούνε από το επαγγελματικό και οι καινούργοι που σε ακούνε τώρα, σε ανακάλυψαν, γιατί βέβαια το ίντερνετ έχει τη δυνατότητα να σε ανακαλύψει κάποιος και μέσω των κοινωνικών δικτύων στην άλλη και τη γη, χωρίς να έχει καμία σχέση με το παρελθόν σου. Αυτό. Κλείνοντας, για να εκμεταλλευτούμε αυτό το μοναδικό ιστορικό φαινόμενο που είπαμε, την πορεία σας σε όλα αυτά τα διαφορετικά είδη ραδιοφώνου, κάνοντας έναν απολογισμό. Πού βλέπετε να πάει το πράγμα? Πού νομίζετε ότι θα καταλήξει το ραδιόφωνο σε 20 χρόνια? Θα είναι ιντερνετικό, θα έχουμε μεγάλα ραδιόφωνα με στούντιο μέσα στην πόλη, θα είναι... Πώς φαντάζεστε το χώρο του ραδιόφωνου? Φαντάζομαι το επίγειο ραδιόφωνο θα παντρευτεί με το ιντερνετικό, θα γίνουν ένα, θα παίζουν και έτσι και αλλιώς όλα τα ραδιόφωνα κάποια στιγμή. Ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι το ραδιόφωνο δεν πρόκειται να πεθάνει. Δηλαδή το ραδιόφωνο είναι κάτι διαφορετικό, δεν μοιάζει ούτε με τηλεόραση ούτε με κάτι άλλο. Και όσο κρατάει αυτή η μαγεία του ανθρώπου πίσω του μικρόφωνο να βγάζει τον εαυτό του και να επηρεάζεται από τον ακροατή του και από τις καιρικές συνθήκες και από τη διάθεσή του και όλα αυτά, νομίζω ότι το ραδιόφωνο θα είναι πάντα ρομαντικό όπως το ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια. Κλείνοντας, οι αφοσιωμένοι στο ραδιόφωνο, οι fans, οι άνθρωποι που αφιέρωσαν τη ζωή τους, συνήθως σνομπάρουν την τηλεόραση και δεν έχουν και ιδιαίτερη σχέση με την τηλεόραση. Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό? Είναι ο μεγάλος εχθρός ο απέναντι, το δικό μας μαγαζί? Εγώ νομίζω ότι αυτό που κάνει τη διαφορά είναι αυτό που είπα και πριν. Ότι τώρα, βέβαια, άσχετο με το ότι πλέον σε βλέπουν και σε ξέρουν παντού μέσω των κοινωνικών δικτύων, κάποτε δεν γνώριζαν τον παραγωγό. Αυτό το άγνωστο ότι δεν βλέπουν το πρόσωπό του, νομίζω το κάνει λίγο διαφορετικό. Δεν μπορεί να οδηγήσει κάπου τώρα και να ακούσει μια φωνή και να λέει: ωραία φωνή, ποιο είναι αυτό, ποια είναι αυτή. Νομίζω ότι αυτό κάνει τη διαφορά. Ενώ αν τον βλέπει τον άλλον, μπορεί και να τον παρεξηγήσει κιόλα. Κύριε Κατανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από λίγο με ενημέρωσε ο φίλος σας, ο κύριος Βαραγιάννης, ότι είναι η τηλεοπτική σας παρουσία, η δεύτερη μετά από πολλά χρόνια και σας ευχαριστώ πολύ. Η δεύτερη, Νίκο, που είδα εγώ, γιατί προχθές συντοματικά έβλεπα το ραντάρ. Αν θυμάσαι, είπε και σπάει το 88 Φεβρουάριο στο Στάθη του Παναγιωτόπουλου. Θυμάστε την εκπομπή? Και συντοματικά την έβλεπα πριν λίγες μέρες και λέω: ωραία σύντομα. Μετά 30 χρόνια έχουν περάσει, έτσι. 30 χρόνια από τότε. Κώστα, συγκινήθηκα πάρα πολύ με αυτά που έλεγε πριν από λίγο. Δηλαδή, μου θύμισε το μανόλι του DJ και όλα αυτά. Δεν τα ήξερα αυτά τα πράγματα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι, ναι, θα τα πούμε αυτά. Ναι, ναι. Έχουμε και καιρό για να βρεθούμε και έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Και εμείς σας ευχαριστούμε και θέλω να μου υποσχεθείτε, εφόσον κάθε 30 χρόνια βγαίνετε στην τηλεόραση, να κλείσουμε από τώρα ραντεβού το 2048 για την επόμενή μας εκπομπή. Όχι, έχω ξαναβγεί κανένα δύο φορές ακόμα. Απλά ήταν. Πήρα την χαμπάρι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στην πολύ όμορφη συζήτηση που έχουμε
στο στούντιο της Atlas τηλεόραση με δύο από τους πιο γνωστούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς που μας κρατούν στην τροφιά. Περιμένουμε την ιστορία της Μαρίας. Αυτό ακριβώς θα έλεγα τώρα. Στο... Αδικήσαμε την κυρία της Παρέας. Κυρία Στήλου, θέλουμε τη δική σας. Αδικημένη, μη στεναχωριέστε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Νιώθετε, αλλά είστε ευγενέστατη και δεν το δείχνω. Όχι, όχι, παρακολουθούσα την ώρα που μιλούσαμε με τον φίλο μας τον Κατανάκη ότι, να λέω, η διαφορά του ραδιοφώνου και οι τρεις μας, και ο Κώστας και εγώ, είμαστε χαλαρά ντυμένοι, άνετοι. Ναι, ο Νίκος με την πιζάμα. Εσύ που κάνεις τηλεόραση. Α, είστε πολύ κακιά. Εμένα με ντύσαν με το ζόρι. Εγώ γραβάτα ούτε γαμπρός δεν ήθελα να βάλω, αλλά τι να κάνω που με υποχρέωσαν. Αυτό είναι ένα από τα δικά σας που τα ζηλεύω. Ναι, είναι. Δεν μας είπατε όμως τη δική σας ιστορία. Είναι εξίσου περιπετειώδης όσο του κυρίου Βαραγιάννη. Εσείς πώς βρεθήκατε πρώτη φορά μπροστά σε ραδιοφωνικό μικρόφωνο? Συνομώτησε και σε μένα το σύμπαν. Γιατί μιλάμε για μια εποχή στην οποία δεν υπήρχαν, αν δεν κάνω λάθος. Καταρχάς ήταν ανδροκαρτούμενο τότε. Ήταν ανδροκαρτούμενο. Τώρα, εγώ για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να πω ότι αν συνομώτησε και στην περίπτωση και τον δικό σας το σύμπαν, άρα το σύμπαν ακούει πολύ ραδιόφωνο και κάνει και καλές επιλογές. Γιατί ήμασταν και σε μία εποχή, διότι και εγώ και ο Κώστας είμαστε στην κατηγορία πλέον των δεινοσαύρων, στην οποία δεν υπήρχε καν σχολή δημοσιογραφίας. Δεν υπήρχε, όχι. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Δεν υπήρχε και στη δική μου. Δεν υπήρχε, ναι. Ναι. Στην Ιταλία οι περισσότεροι δημοσιογράφοι ήταν από σχολές ιδιωτικές της Ιταλίας. Α, μπράβο. Και κάποια εργαστήρια που δημιουργήθηκαν. Σχολή δημοσιογραφίας μπορεί να υπάρχει σήμερα. Σχολή που να διδάσκει ραδιόφωνο κρατική, νομίζω ότι και σήμερα δεν υπάρχει. Συνήθως είναι μια δεξαμενή που οπλίζει και τηλεοράσεις και ραδιόφωνο. Ναι. Στην καλή εποχή προκρίσης. Εγώ ήμουνα στο πρώτο έτος στη σχολή μου και ακούγα ραδιόφωνο, σαν ακροάτρια. Και ξαφνικά κάνουν ένα διαγωνισμό ο Στέφανος Διαμαντόπουλος και ακούω και παίρνω τηλέφωνο να δώσω την απάντηση. Έδωσα τη λάθος απάντηση όμως. Δεν το ήξερα αυτό. Ήταν η λάθος απάντηση. Αλλά είναι η φωτογραφία σας και σας προσέλαβε. Όχι. Με φωτογραφίες δεν δουλεύει το ραδιόφωνο. Τότε η τεχνολογία της τηλεπικοινωνίας ήταν τέτοια που, αν θυμάστε καλά, γινόταν κάποιες συνακροάσεις, λεγόταν. Ναι, ναι. Και κάποιος άλλος μαζί με μένα είχε πάρει τηλέφωνο και είπε τη σωστή απάντηση. Οπότε ο άνθρωπος τι να κάνει, ο Στέφανος λέει: ελάτε και οι δύο να πάρετε το δίσκο που κερδίσατε. Και η χαμένη και ο κερδισμένος. Πάω εγώ τότε στο πειρατικό ράδιο Θεσσαλονίκη. Στη Δεσπερέ, ναι, σε μια σοφίτα. Κάθομαι εκεί, ήσυχα, ούτε μιλούσα, ούτε λαλούσα και παίρνω το δίσκο μου κάποια στιγμή. Ετοιμάζομαι να φύγω. Και μου λέει: δεν έχεις να πεις κάτι στη Θεσσαλονίκη που σε ακούει? Και λέω: εγώ, καλό απόγευμα, σου, καλό βράδυ, δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν. Και μου λέει: έχεις πολύ ραδιοφωνική φωνή. Ασχολείσαι με το ραδιόφωνο? Και επειδή ήμουν πάρα πολύ ντροπαλό κορίτσι, λέω: δεν βρέθηκε κανείς να με προωθήσει. Και μου κάνει νόημα, κάτσε τώρα, εσύ. Έτσι ξεκίνησαν. Και από τότε δεν έφυγε. Ναι, και από τότε δεν έφυγε. Ακόμη στο ράδιο Θεσσαλονίκη, όλα αυτά τα χρόνια. 30? 30, 30. Το 1988. Μάλιστα. Το επόμενο που ήθελα να ρωτήσω, εφόσον εγώ δεν θα τολμούσα ποτέ να πω σε μια κυρία μετά από 30 χρόνια στο ραδιόφωνο, θα έλεγα μετά από μερικά χρόνια στο ραδιόφωνο. Δεν διστάζω να πω ημερομηνίες, χρονολογίες ποτέ. Πολύ ωραία, εφόσον έχει έτσι. Ανάμεσα στην εικόνα που είχατε για το ραδιόφωνο πριν μπείτε στο χώρο ως ακροάτρια και στην εικόνα που έχετε για το τότε ραδιόφωνο και σε αυτό που βλέπετε ως σημερινό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, ποια θα θεωρούσατε τη σημαντικότερη διαφορά όλα αυτά τα χρόνια? Τι άλλαξε μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια στη ραδιοφωνική πιάτσα της πόλης? Εγώ θεωρώ ότι έχει γίνει καλύτερο το ραδιόφωνο. Έχει γίνει πιο δουλεμένο. Και θα ήταν και άδικο και κακό να μην έχει γίνει αυτό. Σίγουρα είναι η ρομαντική περίοδος, η παλιά περίοδος, που είναι πάρα πολλοί που την αναπολούν και λένε τι ωραία ήταν εκείνα τα χρόνια. Ναι, όταν είσαι πιο νέος, όταν είναι τα πράγματα στη χώρα σου πιο ιδανικά, σίγουρα τα βλέπεις σαν μια καλή εποχή. Αλλά έχει μπει πάρα πολύ καλό έμψυχο υλικό από ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά. Ακόμα και οι ελάχιστοι που έχουν μείνει και με τα ελάχιστα ραδιόφωνα, γιατί πολλά ήταν αυτά που κλείσανε, έχει ανέβει επίπεδα το ραδιόφωνο και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Κάθε τι που προχωράει και βελτιώνεται είναι καλό. Κύριε Βαραγιάννη, συμφωνείτε με αυτή την πίστη? Ναι, είναι καλύτερο σήμερα το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη? Συμφωνώ απόλυτα. Όταν λέμε καλύτερο, παίζει ρόλο βέβαια και η πλευρά από την οποία το συζητάμε το θέμα. Έτσι. Για εμένα που είμαι μέσα στο ραδιόφωνο έτσι, και δουλεύω με το. Δηλαδή είναι η δουλειά μου βασική. Σίγουρα έχει γίνει καλύτερο, έχει γίνει πιο ενεργό
έχει μεγαλύτερη συμμετοχή, έχει μεγαλύτερη διείσδυση στην κοινωνία. Βοηθούν βεβαίως και τα social media κτλ. Έχουμε φύγει από την εποχή που αναγκαστικά έπρεπε να περάσουμε, ήταν μεταβατικό στάδιο η εποχή που λέει η Μαρία, η ρομαντική εποχή. Και εγώ νομίζω όμως ότι και τώρα είμαστε σε μεταβατικό στάδιο. Είναι δύσκολο να αντιληφθούμε. Εγώ πιστεύω ότι το ραδιόφωνο θα αλλάξει μορφή πολύ πιο πριν από τα 20 χρόνια που είπες και θα παίξει ρόλο η τεχνολογία. Δηλαδή, νομίζω ότι θα είναι πλέον ψηφιακό. Τώρα είμαστε στο 4G, 5G, ενδεχομένως στο 9G, 10G. Τα πράγματα να είναι πολύ πιο απλά, να μην χρειάζονται δέκτες για FM. Οι δέκτες του Wi-Fi και ο ανταγωνισμός πλέον, ο οποίος θα ξεφύγει. Δεν μπορεί να το χωρέσει η λογική μου, γιατί ο καθένας από το σπίτι του θα μπορεί να έχει ένα τηλεοπτικό κανάλι, ένα ραδιοφωνικό κανάλι. Θα είναι πολύ προσωποπαγές μετά. Θα ξαναγυρίσουμε δηλαδή στην εποχή που το πρόσωπο και όχι το μέσον θα φτιάχνει το κοινό του. Και νομίζω ότι είμαστε στο στάδιο που σιγά σιγά ξεφεύγουμε από το. Ακόμη προσπαθούμε να μπεκλωβιστούμε από το ραδιόφωνο τη λίθινη εποχή και να πάμε σε ένα ραδιόφωνο σύγχρονο, το οποίο δεν θα έχει όρια, θα σε ακούνε από όλο τον πλανήτη. Γιατί αυτό δεν το συζητήσαμε, έτσι. Δηλαδή, το ότι κάνει η Μαρία τώρα εκπομπή και έχει ακροατές, είμαι σίγουρος και από την Αυστραλία και τον Καναδά και την Γερμανία, αυτό δεν γινότανε παλιά. Μπορεί να γινότανε, αλλά δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στην εκπομπή, δεν είχαν τρόπο να μπουν κτλ. Τώρα απλώνει το ραδιόφωνο, γίνεται πολύ global και αυτό νομίζω θα το ζήσουμε μετά από χρόνια, την ολοκλήρωση αυτής της φάσης. Ίσως περάσουμε και σε μια εποχή που θα υπάρχει ένας συνδυασμός ραδιοφώνου και εικόνας. Ναι. Κάτι που γίνεται πρόχειρα. Το κάνουμε πρόχειρα, ναι, αυτό. Κάτι που, ναι, το κάνουμε και εμείς βέβαια, αλλά με στρίμ. Με τις τηλεπικοινωνίες είναι, ναι. Για όλα αυτά και για το μέλλον του ραδιοφώνου και τη θεωρητική συζήτηση που μπορούν να πάντα μίντια γενικά, αλλά και πιο συγκεκριμένα για την κατάσταση των ραδιοφώνων, ειδικά της πόλης, θα πρότεινα να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε επομένως σε ένα διαφημιστικό. We'll be right back.